Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα δούμε το νέο ζώο. Λοιπόν, το νέο ζώο είναι αυτή εδώ η χήνα. Όπως σας είχα πει θα την έπαιρνα. Μου τη χάρισε ένας άνθρωπος που δεν την ήθελε. Αυτός δεν ξέρει αν είναι αρσενικιά ή θηλυκιά. Εγώ όμως θα ρωτήσω κάποιον έμπειρο, θα στείλω φωτογραφία και θα μάθω τι είναι. Και θα της πάρω και αντίστοιχο ζευγάρι. Ας πούμε αν είναι θηλυκιά που μου φαίνεται μένα για θηλυκιά, θα της πάρω έναν αρσενικό. Άμα είναι αρσενικιά θα της πάρω μια θηλυκιά. Εγώ την κάνω για θηλυκιά. Τώρα όποιος ξέρει ας μου γράψει και στα σχόλια κάτω. Την δείχνω από απόσταση με zoom, γιατί είναι λίγο άγρια τώρα. Λογικό, γιατί δεν έχει συνηθίσει. Οπότε την δείχνω από απόσταση και δεν πλησιάζω για να μην τρομάξει. Πολύ καλή η χήνα. Είναι γκρι με άσπρο, αρκετά μεγάλη, δεν ξέρω ηλικία. Η αρσενικιά, η θηλυκιά τι είναι, δεν ξέρω. Να δει τώρα πάει προς τα πέρα. Μισό λεπτό να βρω μια καλύτερη θέση. Και ναι, αρκετά καλή η χήνα. Είναι η πρώτη χήνα που έχω ποτέ μου. Τα αυγά που είχα πάρει, 10 αυγά, ήταν δυστυχώς όλα τους κλούβια. Οπότε δεν βγήκε κανένα. Ό,τι έχω θα έχω από αυτή τη χήνα. Είναι η πρώτη χήνα που πήρα ποτέ μου. Αυτή εγώ πιστεύω είναι θηλυκιά. Θα ρωτήσω βέβαια κάποιον, γιατί εγώ δεν ξέρω. Δεν είχα ποτέ μου χήνες. Και θα τις πάρω αντίστοιχο τέρι. Και ποιος ξέρει, μπορεί να πάρω άλλο ένα ζευγάρι, αρσενικό και θηλυκό μαζί. Και άμα είναι θηλυκιά, να έχω τρεις. Έναν αρσενικό και δύο θηλυκές. Ωραία χήνα πάντως, γκρι με άσπρη. Πολύ καλή. Την έχω τώρα στο χωράφι που ζουν τα πτηνά. Την έχω τώρα στο χωράφι που ζουν τα πτηνά. Και εδώ θα παραμείνει, εδώ θα ζει. Πολύ καλή χήνα. Και αυτό, την πήρα τζάπα, μου την έδωσε ένας που δεν την ήθελε, που δεν ήξερε αν είναι αρσενικιά ή θηλυκιά. Εμένα μου φαίνεται θηλυκιά. Θα ρωτήσω βέβαια κάποιον που να ξέρει για να μάθω και θα της πάρω αντίστοιχο τέρι. Ή μπορεί να πάρω ένα ζευγάρι αρσενικό θηλυκό και άμα είναι θηλυκιά να έχω τρεις. Τώρα δύο αρσενικές δεν παίρνω γιατί θα τσακώνονται λογικά. Και του χρόνου, ίσως αργά για φέτος, οπότε του χρόνου θα έχω και αναπαραγωγή από χήνες. Όπως τη βλέπω πάντως είναι υγιέστατη. Πήγε πριν και μπήκε μέσα στις λάσπες και λερώθηκε κάτω, στο κάτω μέρος της. Αλλά θα ξανακάνει μπάνιο, όπως μπήκε και το πρωί, και θα καθαριστεί. Εχθές την πήρα, αλλά δεν είχα χρόνο να κάνω κάποιο βίντεο. Σας είχα πει εδώ και μέρες ότι θα την πάρω, αλλά καθυστέρησα για κάποιο λόγο. Την πήρα τώρα. Να είμαι από απόσταση τώρα. Πολύ απόσταση, γιατί είναι άγρια. Τώρα δεν έχει συνηθίσει ακόμα. Και την κάνω zoom για να σας τη δείξω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτή ήταν η χήνα και το νέο ζώο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και σύντομα θα μάθω τι είναι και θα της πάρω τέρι ή άλλο ένα ζευγάρι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.